Με τη σημερινή κινητοποίηση των συνδικάτων μας καταγγέλουμε την άθλια τακτική του Υπουργείου Εργασίας και της Κυβέρνησης που έχει αφήσει χιλιάδες εργαζόμενους στην Αττική στο έλεος της πανδημίας του ιού αλλά και της εργοδοσίας. Αυτή τη στιγμή έχουν εγκαταλείψει το Υπουργείο Εργασίας τις επιθεωρήσεις, έχουν σταματήσει κάθε έλεγχο στην ασυνδοσία της εργοδοσίας σε κάθε χώρο δουλειάς και στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια, στους περισσότερους χώρους οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν την επίθεση της εργοδοσίας που έχει να κάνει με άδειες άνευ αποδοχών, με απολύσεις, με αλλαγές των συμβάσεων από ορισμένου χρόνου, από πλήρης απασχόλησης, από αορίστου χρόνου, σε εκπεριτροπής εργασίας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εκατοντάδες ξενοδοχεία στην Αττική απολύουν τους εργαζόμενους που δουλεύουν με μερική απασχόληση, με σύμβαση μίας μέρας, με τη διαλύπωσα εργασία. Αξιοποιούν όλο το νομικό προστάσιο που έστρωσε το έδαφος το προηγούμενο διάστημα και αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενοι ούτως ώστε να διαφυλάξουν τα κέρδη της εργοδοσίας των επιχειρηματικών ομίλων. Πρώτα βέβαια διασφάλισαν τα νέα δωράκια για να διασφαλίσουν και αυτή την περίοδο μέσα στην πανδημία τα κέρδη των εργοδοτών με απαλλαγή στις ασφαλιστικές εισφορές, με απαλλαγή στο ΦΠΑ, ετοιμάζοντας ακόμα περισσότερα χωρίς να έχουν πει κουβέντα για το πώς θα διασφαλιστούν τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων και στο δικό μας κλάδο και σε όλους τους κλάδους. Καλούμε κάθε συνάδελφο από τα ξενοδοχεία, από τα εστιατόρια, από τα κέντερη, σε κάθε τέτοια επίθεση της εργοδοσίας, μαζί με τον συνάδελφό του μέσα στο ίδιο πόστο, στον ίδιο χώρο δουλειάς, να οργανωθούν, να επεκτηθούν στο συνδικάτο, να φτιάξουν επιτροπές αγώνα, σωματιακές επιτροπές, για να αντιμετωπίσουμε συλλογικά αυτή την επίθεση. Έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά.